καλλιδοσκόπιο. Όπως με το καλλιδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι, μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας, θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλλιδοσκόπιο, με τη Φραγκίσκα Πούλη, κάθε Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι. Γεια σας! Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του πολιτισμού. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, δηλαδή στη Σύρο. Η Σύρος είναι περίπου ο Ομφαλός της Ελλάδας, η πρωτεύουσα της κομψότητας και της αρχοντιάς, έγραψε ο περιηγητής Θεόφιλος Γκοτιέ, που την επισκέφτηκε το 19ο αιώνα. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, μόνο έτσι όπως θα την ζωγράφιζε η φαντασία του καθένα από μας. Επιβλητική, αριστοκρατική αρχόντιση. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων, καθώς την 3η χιλιετία π.Χ. άνθησε εδώ ο κυκλαδίτικος πολιτισμός. Οι ανασκαφές στην Χαλανδριανή το 1898 έφεραν στο φως πλήθος ευρημάτων και την προϊστορική Ακρόπολη. Ο Όμηρος στην Οδύσσια του αναφέρεται στην Σιρήν, που επίσης ήταν και η πατρίδα του φιλόσοφου Θερικίδη, δασκάλου του Πυθαγόρα. Το 1821, πρόσφυγες από τη Χίο, τα Ψαρά και την Κάσο καταφεύγουν στη Σύρο, μεταφέροντας, πέρα από τη βίκρα και την απόγνωση του ξενιτεμού, τη γνώση και την εμπειρία τους. Έμποροι και ναυτικοί, οι περισσότεροι, δίνουν νέα πνοή στο λιμάνι της Σύρου, που με την προστασία της Γαλλίας μεγαλουργεί. Το 1826 αποφασίζουν να αφιερώσουν την πόλη στον Κερδό Ερμή και έτσι γεννιέται η Ερμούπολη, που το 1833 ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων. Η ανάπτυξή της υπήρξε ταχύτατη και ξεφεύγοντας από τα στενά όρια του Αιγαίου ακούγεται σε όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας το πρώτο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Προς το τέλος του 19ου αιώνα, οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν και κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής έγιναν ακόμη πιο δύσκολες. Όμως, παρά τις αντίξωες συνθήκες, η Σύρος κατάφερε να διατηρήσει την αρχοντιά της και το υψηλό της επίπεδο, το επίπεδο που ανάγλυφο διαγράφεται σήμερα, όταν περπατώντας στους δρόμους της πόλης αντικρίζουμε άπειρα αρχοντικά κοσμήματα, δημόσια κτίρια και νεοκλασικά αρχοντικά. Στην τεράστια για τα νησιωτικά δεδομένα πλατεία Νιαούλη, με τα ψηλά φοινικόδεντρα, βρίσκεται το εκπληκτικό μέγαρο του Δημαρχείου, έργο του Ερνέστο Τσίλερ, το ιστορικό αρχείο, το πνευματικό κέντρο, η δημοτική βιβλιοθήκη και το δημοτικό θέατρο Απόλλων, που θεωρείται μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου. Η μεταμόρφωση, μητροπολιτικός ναός της Σύρου και πρώτη εκκλησία της Ερμούπολης κατασκευάστηκε το 1824 με 1833. Ο Άγιος Νικόλαος, ο πλούσιος, ο πολιούχος της πόλης, χτισμένος με έξοδα των ναυτικών της Σύρου, στέκει επιβλητικός κοντά στη συνοικία Βαπόρια με το γαλάζιο τρούλο και το λευκό πεντέλικο του μάρμαρο, να κυριαρχεί εσωτερικά και εξωτερικά. Στα Βαπόρια, την ωραιότερη συνοικία της πόλης, με μοναδικής μεγαλοπρέπειας μέγαρα που απεικονίζουν την άνθηση της πόλης, στην περίοδο της ακμής της και σπίτια που ακουμπούν κυριολεκτικά στη θάλασσα, αγναντεύουν το Αιγαίο και νοσταλγούν τον παλιό καιρό και τα χρόνια της δόξας. Στη Σύρα ανακατεύονται μοναδικά το παλιό με το καινούριο, το κλασικό με το μοντέρνο. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της μοναδικής αυτής συνύπαρξης είναι το καζίνο, το οποίο στεγάζεται σε ένα θαυμάσιο διατηρηταίο κτίριο και είναι ένα από τα ωραιότερα της Ευρώπης. Ακόμα, πολλές δημόσιες υπηρεσίες στεργάζονται σε ένα παλαιωμένα κτίριο. Αριστερά από το λιμάνι βρίσκεται το Νεόριο, στο οποίο ναυπηγήθηκαν πολλά και όμορφα σκαριά. Μερικά από αυτά ακόμη αρμενίζουν στο Αιγαίο. Στην κορυφή του ψηλότερου λόφου
πάνω από το λιμάνι, νυχτισμένη μια πανέμορφη μεσαιωνική πολιτιούλα. Ιάννου Σύρος, 900 βατσαλωτά σκαλοπάτια. Μας οδηγούν στην πιάτσα της Άνω Σύρου, περπατώντας στα σοκάκια με τις καμάρες, ανεβαίνοντας τα μέτρα σκαλιά ανάμεσα στα ξύλινα μπαλκόνια και στις στεγανές αυλές, τα όρια του απόμακρου επισκέπτη και του ντόπιου απανοσογειανού εύκολα καταρρύπτονται. Στην δηλική ατμόσφαιρα που γέννησε το Μάρκο Βαβακάρη ακούγονται οι ψήθυροι του παρελθόντος, πλημμυρισμένοι από τη μουσική του σήμερα και του χθες. Και όλα γίνονται ένα, μια γλυκιά μαγεία σε συνεπένει σε τούτη την πόλη που κατοικεί η καθολική κοινότητα της Σύρου και η ίδρυση όσο και η ζωή της είναι στενά συνδεδεμένα με την ιστορία της φραγκοκρατίας στην Ελλάδα. Μια ιστορία που δεν αποτυπώνεται μόνο στην αρχιτεκτονική της, αλλά και στα εκκλησιαστικά μνημεία και τις πλούσιες γραπτές πηγές των αρχείων τους. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου, χτισμένος το 1200 μετά Χριστόν, στο ψηλότερο σημείο του λόφου, στον αντίποδα της Ορθόδοξης Ανάστασης, στον απέναντι ομώνυμο λόφο της Ερμόπολης. Η Μονή των Ισοητών, με την Εκκλησία της Παναγίας του Καρμήλου, που ιδρύθηκε το 1744. Η περίφημη εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε από τη Ρώμη το 1728. Η Μονή των Καπουκίνων ενσάρκωσε την αναγέννηση και το ρίζωμα της κοινοτικής αυτοδιοίκησης στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Στην Άνω Σύρο θα συναντήσουμε και τον Άγιο Νικόλο, το φτωχό, που ονομάστηκε έτσι για να ξεχωρίζει από τον Άγιο Νικόλο της Ερμούπολης τον πλούσιο. Όμως, η Σύρος δεν είναι μόνο οι δύο πόλεις της. Η Σύρος είναι και πανέμορφες εξοχές της, τα χωριά της και οι δαντελωτές ακτές της, τα πανέμορφα θέρετρα που αποτελούσαν τόπο παραθερισμού των Συριανών στην περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης της Ερμούπολης. Επισκοπιό, τάλατα, παρακοπή, χρούσα. Ξεκινώντας από το Μάνα και το Άνω Μάνα, τα οποία βρίσκονται στα δύο άκρα μιας μικρής κοιλάδας, όπου καλλιεργούνται πρώιμα λαχανικά και επικυπευτικά, συνεχίζουμε προς την Αζόλυμνο, με τη μικρή αλλά όμορφη παραλία της. Φτάνουμε στον όρμο της Βάρης, σε ένα μικρό κλειστό κόλπο με αμμουδιά που σπάνια έχει κύματα και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Πολύ κοντά βρίσκονται οι παλαιότεροι προϊστορικοί οικισμοί του νησιού, του 4.000 με 3.000 π.Χ. περίπου. Στα Χρούσα, ανάμεσα σε πευκόφυτες εκτάσεις, οι εξοχικές κατοικίες παλιών επιφανών συγγερνών, μεταξύ των οποίων αυτού και του Δαφιαδάκη, δημάρχου της Ερμούπολης, η έπαυλη χτίστηκε το 1862 με τη συμβολή ξένων ειδικών που συντελούσαν στη διαμόρφωση του χώρου. Στο Μέγα Γυαλό, ο οποίος έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, συναντάμε μια παραλία με πολλά αρμυρόδεντρα που ακουμπούν σχεδόν στη θάλασσα. Ποσειδονία de la Crastia, η πολυτραγουδισμένη, μέσα από τους στίχους της Φραγκοσυριανής. Η de la Crastia έγινε μύθος για όλους τους μη Συριανούς. Τόπος παρθερισμού για τους άρχοντες της εποχής εκείνης. Γνώρισε μεγάλη άνθηση καθώς οικοδομήθηκαν ταχύτητα πολλές επαύλεις και νεοκλασικά. Πολλά από αυτά είναι άριστα διατηρημένα μέχρι σήμερα. Ο πρώτος μεγάλος δρόμος που κατασκευάστηκε στη Σύρο ήταν αυτός που συνέδεε την Ερμούπολη με την Τελαγκράτσια και το Φίνικα. Γεγονός που δείχνει και την σπουδαιότητα της περιοχής για τους Συριανούς. Η Ποσειδονία χαρακτηρίστηκε ως η Κηφισιά της Σύρου και δίκαια, αφού παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτό το προάστιο της Αθήνας. Περπατώντας στους δρόμους της, συναντάμε την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με το μαρμάρινο τέμπλο της και την Καθολική του Αγίου Πέτρου, πριν κατηφορήσουμε προς τη θάλασσα και τον κόλφο του Φίνικα. Η κοσμοπολίτικη παραλία των Αγκαθοπών απλώνεται μπροστά μας, ενώ λίγο πιο κάτω η ερημική παραλία Κόμητο με τα αλμυρόδεντρα. Η ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Φίνικα παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν έντονα ίχνη ζωής από την εποχή του κυκλαδικού πολιτισμού και της κλασικής και ρωμαϊκής περίοδου. Η παραλία του Γαλισσά είναι το πρώτο τουριστικό κέντρο της Σύρου. Στην κορυφή του λόφου, πάνω στο χωριό, υπάρχει παρατηρητήριο του 4ου αιώνα και το ξοκλήσι της Αγίας Πακούς.
μαζί με την Ερμόπολη, ο Χαλισσάς ήταν το σημαντικότερο αρχαϊκό και κλασικό κέντρο της Σύρου. Από εκείνη, ένα γραφικό ψαροχώρι που μας ξεκουράζει με το μαγευτικό του ηλιοβασίλεμα, παίρνουμε το καΐκι και ταξιδεύουμε προς Δελφίνη, Βαρβαρούσα, Αετό, Γράμματα. Και η περιήγηση στη Σύρου ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στην Άνω Μερά, με την άγρια φύση και την θαυμάσια θέα στο Αιγαίο, την Νικιά, Μύτακας, Κυπερούσα, Κάμπος, Σύρικα και Σαν Μιχάλης, από τον οποίο πήρε το όνομά του το πασίγνωστο ντόπιο τυρί. Σύρος, η πρωτεύουσα, αληθινά αυθεντική, ερωτεύσιμη, η πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων. Είναι όλες οι Κυκλάδες μαζί. Κι όμως, είναι μία και μοναδική, περήφανη, που αντιπροσωπεύει αυτόν το θαυμάσιο κόσμο των 24 νησιών στη μεγάλη αγκαλιά του Αιγαίου. Γιατί Κυκλάδες είναι μύθος και ιστορία, όνειρο παιδικό, στίχη του ποιητή, ψυχή του αρχιπέλαγους. Και αφού ταξιδέψαμε στη ΣΥΡ, τώρα θα μιλήσουμε για το ταχίνι. Είναι πια και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το ταχίνι, εκτός από ένα τρόφιμο με ιδιαίτερη και πλούσια γεύση, είναι και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που επιδρούν ευεργετικά στον οργανισμό. Το ταχίνι είναι ένα τρόφιμο γνωστό σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερος αγαπητό στις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και τις Ασιατικές χώρες. Στην Ελλάδα καταναλώνεται όλο το χρόνο, αλλά και η κατανάλωσή του αυξάνεται αισθητά κατά την περίοδο της νηστείας. Το ταχίνι μπορεί να καταναλωθεί ως αληφή, σε ταχινόσουπες, σε σαλάτες, στην παρασκευή πολλών πιάτων και γλυκών, αντί άλλων ελαίων. Ένα πασίγνωστο φαγητό που είναι βασικό του συστατικό είναι το πολύ αγαπητό χούμους. Στην περίπτωση του χούμους αναδεικνύεται για άλλη μία φορά η εμπειρική λαϊκή σοφία, καθώς ο συνδυασμός του οσπρίου με το ταχίνι μας δίνει μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, δηλαδή σαν να καταναλώνουμε ζωική πρωτεΐνη. Όσο αφορά τα μακροθρεπτικά συστατικά, σε αυτά ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά. Το ταχίνι είναι φτωχός σε υδατάνθρακες, αλλά είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα. Στην πλειονότητά τους, τα λιπαρά αυτά είναι μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, τα οποία είναι ιδιαίτερος ωφέλιμα για τον οργανισμό. Η πρόσληψη των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων από τη διατροφή θεωρείται αναγκαία για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς αυτός δεν μπορεί να τα συνθέσει από μόνος του. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκέντρωση των κορεσμένων λιπαρών στο ταχίνι είναι μικρή και ακόμη ότι το ταχίνι δεν περιέχει χοληστερόλη. Επίσης, το ταχίνι περιέχει πρωτεΐνες καλής βιολογικής αξίας, καθώς είναι πλούσιο σε αμινοξέα. Για να γίνουν οι πρωτεΐνες του ταχινιού υψηλής βιολογικής αξίας, θα πρέπει να συνδυαστούν με ένα τρόφιμο πλούσιο σε αμινοξύ λυσίνη, καθώς είναι μικρή η περιεκτικότητά του σε λυσίνη. Πιο απλά, όταν το ταχίνι καταναλωθεί με τρόφιμα που περιέχουν λυσίνη, όπως είναι η ξηρή καρπή και τα όσπρια, η πρωτεΐνη που προκύπτει είναι σαν ζωικής πρωτεΐνης, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίοδους νηστείας, κατά τις οποίες απέχουμε από το κρέας. Σχετικά με τα μικροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, το ταχίνι είναι εξαιρετική πηγή χαλκού και πηγή αβεσβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου, φωσφόρου, ψευδάργυρου και φυτικών ινών. Πολύτιμα συστατικά που περιέχει το σουσάμι και έχουν μελετηθεί τα τελευταία χρόνια είναι οι λιγνάνες. Οι ουσίες αυτές διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Μελέτες δείχνουν ότι οι ουσίες αυτές εμποδίζουν την οξείδωση της κακής χοληστερόλης στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να προστατευόμαστε σε σημαντικό βαθμό από την αθερωμάτωση. Επίσης, οι ίδιες ουσίες φαίνεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο
στην πρόληψη της υπέρτασης. Επιπρόσθετα, η σεσαμίνη εκτιμάται πως προστατεύει το ύπαρτα οξυδοτικό στρες. Επιστημονικώς αποδεδειγμένα, το σουσάμι, συνεπώς και το ταχύνι, βοηθά στην πρόληψη της υπερχοληστερολημίας, στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στην πρόσληψη του καταράκτη και την αντιμετώπιση του διαβήτη. Λόγω των ιδιωτήτων που προαναφέρθηκαν, αλλά και της μικρής του περιορισκτικότητας σε απλά σάχαρα του χαμηλού του γλυκαιμικού δείκτη, το ταχύνι μπορεί να αποτελέσει μέρος της διατροφής των ατόμων με ζαχαρότη διαβήτη. Ακόμη είναι καλή επιλογή ως συστατικό για την παρασκευή γλυκών, για παράδειγμα ατή βουτύρου, καθώς είναι χαμηλό σε χωρισμένα λιπαρά. Αποτελεί επίσης καλή τροφή για παιδιά, γιατί είναι πλούσιο σε ενέργεια, σε ασβέστιο, αλλά και μικροθρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι απαραίτητα στη φάση της ανάπτυξης που βρίσκεται ο παιδικός οργανισμός. Τέλος, επειδή το ταχύνι έχει υψηλή θερμιδική απόδοση, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων, ιδιαίτερα αν βρισκόμαστε σε πρόγραμμα απώλειας βάρους. Και μιας και μιλήσαμε για το ταχύνι, θα σας δώσω μια συνταγή για μπισκότα με ταχύνι και μέλι. Την περίοδο της Σαρακοστής μπορείτε να φτιάξετε νόστιμα μπισκότα με ταχύνι, ιδανικά για μικρούς και μεγάλους. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι 9 κουταλιές της σούπας ταχύνι με μέλι, μισό κουταλάκι της σούπας κανέλα, μισό φλιτζάνι βρώμη και μισό φλιτζάνι καρύδια, αμύγδαλα ή φυσική αγίνης, ό,τι σας αρέσει. Αναμειγνύετε όλα τα υλικά με ένα κουτάλι, παίρνετε λίγη ποσότητα από τη ζύμη και την τοποθετείτε σε ένα ταψί, στο οποίο προηγουμένως έχετε τοποθετήσει λαδόκολλα. Ταψίνετε για 6 έως 7 λεπτά και τα αφήνετε να κρυώσουν. Από εδώ, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κείμενο που μου το στείλανε στο email μου πριν λίγες μέρες. Το κείμενο έχει τίτλο «Μαύρο ή άσπρο». Όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό, είχα μια πολύ έντονη συζήτηση με ένα συμμαθητή μου για κάποιο θέμα που το έχω πια ξεχάσει. Όμως εκείνη την ημέρα πήρα από το δάσκαλό μου ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα μαθήματα της ζωής μου, που παραμένει ζωντανό στη μνήμη μου μέχρι σήμερα. Ήμουν πεπισμένος ότι εγώ είχα δίκιο και ο συμμαθητής μου είχε άδικο. Το αντίθετο πίστευε εκείνος. Θεωρούσε ότι η δική του η γνώμη ήταν σωστή και ότι η δική μου ήταν λάθος. Στο τέλος του μαθήματος, ο δάσκαλος που παρακολουθούσε τη λογομαχία μας κάλεσε κοντά του και μας τοποθέτησε τον έναν απέναντι στον άλλον, στις δύο πλευρές του γραφείου του. Στη μέση του γραφείου τοποθέτησε μια μεγάλη σφαίρα. Από τη θέση μου μπορούσα να διακρίνω πολύ καθαρά το μαύρο της χρώμα. Πρώτον, ρώτησε το συμμαθητή μου για το χρώμα της. Εκείνος αμέσως, αυθόρμητα, απάντησε πως ήταν άσπρο. Η απάντησή του αυτή με ξάφνιασε. Κάτι δεν πάει καλά, σκέφτηκα. Αλλά προτού προλάβω να αντιδράσω, ο δάσκαλος με ρώτησε και εμένα ποιο ήταν το χρώμα της σφαίρας. Του είπα, βεβαίως, είναι μαύρο. Στη συνέχεια, χωρίς να σχολιάσει τις απαντήσεις, μας είπε να αλλάξουμε θέσεις. Αφού παρατήρησε τις αντιδράσεις στα πρόσωπά μας, ρώτησε αν επιμένουμε στην πρώτη μας γνώμη για το χρώμα της σφαίρας. Η απάντηση ήταν κοινή. Η σφαίρα είναι δίχρωμη. Η μισή της επιφάνεια είναι μαύρη και η άλλη μισή είναι άσπρη. Και ο σοφός μας δάσκαλος συμπλήρωσε. Παιδιά μου, στη ζωή σας, όταν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα με ένα πρόσωπο, θα πρέπει πάντοτε να προσπαθείτε να λαμβάνετε υπόψη και τη θέση του άλλου. Πώς δηλαδή αντιλαμβάνεται εκείνος το πρόβλημα ή
το θέμα για να μπορείτε να συνειδητοποιήσετε και να βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση. Διαφορετικά, αν επιμένετε, εσείς στο μαύρο σου και εκείνος στο άσπρο του, δεν θα περάσετε στη λύση της σύνθεσης που είναι το ασπρόμαυρο. Και κάπου εδώ, η εκπομπή μας Καλλιδοσκόπιο έφτασε στο τέλος της. Όλα τα αρχεία των εκπομπών μας μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας frangisca.com. Στο μικρόφωνο ήταν η Frangisca Πούλη. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλλιδοσκόπιο. Όπως με το καλλιδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλλιδοσκόπιο με τη Frangisca Πούλη κάθε Σάββατο στις 12:30 το μεσημέρι.